δίκημα της δημοκρατίας να προασπίσετε την παρησία, η οποία μπορεί να προέρχεται από πολίτη, μπορεί να προέρχεται από πολιτικό, όποιος ασκεί εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία, οποιοδήποτε λειτουργήμα, υπόκειται σε κριτική. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση των όσων είπε ο κύριος Πολάκης, να πω ότι όσα είπε, όπως τα άκουσα, δεν συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει, μου θυμίζει τη διδασκαλία του δασκάλου μου, του Γιάννη του Μανολεδάκη και δασκάλου πολλών από τους νομικούς που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, ότι η περιήβρηση έχει σημασία και οφείλει να ελέγχεται ποινικά όταν αντανακλά σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν, οπότε μπορεί να αποτελεί δυσφήμιση ή εξύβριση. Ναι. Της περίβλησης αρχής. Ναι. Στο πλαίσιο του 181 έλεγε ότι κατά τη γνώμη του ουσία έχει εκείνη η υποτιμητική διατύπωση η οποία αντανακλά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εάν δεν αντανακλά ή αποτελεί μια δήλωση χωρίς νόημα, για να το πω κομψά, το ίδιο το είχε πει με οξύτερη έκφραση, είτε είναι μια θεσμική κριτική στην οποία οφείλεται κριτική με επιχειρηματολογία. Αυτά και ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο.